του αδελφή θα διαβάσουμε τη σελίδα 1084. Είναι από την επιστολή την Τρίτη, μάλλον την επιστολή την Τρίτη του Αποστόλου Ιωάννου. Σελίδα 1084, Τρίτη Καθολική Επιστολή του Ιωάννου του Αποστόλου. Ο πρεσβύτερος προς Γάιον των αγαπητών, των οποίων εγώ αγαπώ εν αληθεία. Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις, καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Διότι εχάριν πολλά, κατά πολλά ότι έρχονται αδελφοί και μαρτυρούσιν εις την αλήθειά σου, καθώς σύ περπατείς εν τη αληθεία. Μεγαλυτέραν χαράν δεν έχω παρά τούτο να ακούω τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία. Αγαπητέ, έργον άξιον πιστού πράτης ό,τι κάμεις, εις τους αδελφούς και εις τους ξένους ήτινες εμαρτύρησαν περί της αγάπης σου ενώπιον της Εκκλησίας, τους οποίους καλώς θέλεις πράξη προμπέμψας αξίως του Θεού. Διότι υπέρ του ονόματος αυτού εξήλθον, χωρίς να λαμβάνωση μηδέν από των εθνών. Εμείς λοιπόν χρεωστούμεν να υποδεχόμεθα τους τιούτους, δια να γινόμεθα συνεργοί στην αλήθεια. Έγραψα προς την Εκκλησία, αλλά ο φιλοπρωτεύων αυτών διατρεφής δεν δέχεται ημάς. Δια τούτο εάν έρθω, θέλω υπενθυμίσει τα έργα αυτού τα οποία κάνει. Φλιαρών εναντίον ημών με λόγους πονηρούς και μη αρκούμενος εις τούτους, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά και τους θέλοντας να δεχθώσει εμποδίζει και από της Εκκλησίας εκβάλλει. Αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαπηθοποιών εκ του Θεού είναι, ο δε κακοποιών δεν είδε τον Θεόν. Εις τον Δημήτριον δίδεται καλή μαρτυρία υπό πάντων και υπό αυτής της αληθείας. Και εμείς δε μαρτυρούμεν και εξεύρεται ότι η μαρτυρία ημών είναι αληθής. Πολλά έχω να γράφω, αλλά δεν θέλω να συγγράφω διαμελάνης και καλά μου, αλλά ελπίζω ταχαίως να σε είδω και θέλω μεν λαλήσει στόμα προς στόμα. Ειρήνη σε, ασπάζονται σε οι φίλοι, ασπάζω τους φίλους κατ' όνομα αμήν. Να μια επιστολή που πραγματικά γράφτηκε από τον ίδιο το Θεό διαχειρός του Ιωάννου το 90 περίπου μετά Χριστό προς έναν συγκεκριμένο αδελφό. Και όπως είπαμε και εξ αρχής, ο Λόγος του Θεού σήμερα απευθύνεται σε κάθε έναν από σας, από μας, γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα, θέλω πάντοτε να είμαι μέσα στο σχέδιο και στο έργο του Θεού, σε κάθε έναν ξεχωριστά λοιπόν από μας. Γιατί ο Κύριος αφενός μεν προσκαλεί, αφετέρου υπόσχεται, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι και προτίθεται να εκτελέσει και να εκπληρώσει και το λόγο του, αλλά και την προσωπική υπόσχεσή του σε σένα. Είμαι βέβαιος δε ότι σε λίγους ή σε πολλούς, αυτό δεν το ξέρω, αλλά εγώ θα ήθελα σε όλους μας σήμερα που ακούμε το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού να είναι στόμα με στόμα, προσωπικός, όπως ήταν και στο Γάιο. Θα ήθελα πάρα πολύ εδώ να έγραφε, όχι βέβαια στην Καινή Διαθήκη, αλλά μέσα στην καρδιά μου, ένα συγκεκριμένο όνομα. Το όνομα το δικό μου και το όνομα του καθενός από εσάς. Γιατί ο Θεός, ο Ιωάννης μπορεί να αγαπούσε πολύ τον Γάιο και γι' αυτό με μεγάλη επιμέλεια και με μεγάλη αγάπη του στέλνει αυτή την επιστολή τότε, περίπου 2000, μάλλον ακριβώς 2000 χρόνια και κάτι πριν από τώρα. Όμως αν ο Ιωάννης αγαπούσε πολύ τον Γάιο, εκείνο που ξέρω μετά πάση βεβαιότητας είναι ότι ο Ιησούς Χριστός αγαπάει πολύ περισσότερο, μα πολύ περισσότερο, τον κάθεναν από μας. Ο Γάιος, ο Ιωάννης θέλει να βεβαιώσει το Γάιο, γι' αυτό και του λέει ότι σε αγαπώ εν αληθεία, όχι με λόγια αλλά με έργα. Και τα έργα του Ιωάννη, επειδή είναι πολύ μακριά από το Γάιο, είναι πάρα πολύ σημαντικά, για την έργα προσευχής. Όταν λέει «σε αγαπώ εν αληθεία» σημαίνει προσεύχομαι πολύ για σένα. Και όταν ο Χριστός μας, ημού, Ιησού, λέει
Σε αγαπώ εν αληθεία σημαίνει ότι προσεύχεται πολύ για σένα. Και εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Ο Χριστός προσεύχεται πολύ για σένα. Με ιδιαίτερη προσευχή. Και μας έστειλε και μας στέλνει και μας έστειλε το λόγο του για να καταλάβουμε πώς πρέπει να περπατάμε ώστε η προσευχή του να έχει πολύ καλά αποτελέσματα στη ζωή μας. Τα αποτελέσματα που υπόσχεται. Αγαπητέ, έχω μια ευχή για σένα. Και σκεφτείτε, αδελφοί, να εύχεται, να ευχότανε ο Ιωάννης για σένα. Όπως ευχότανε, ξέρετε πόσο ισχύ και δύναμη έχει η ευχή του δούλου του Θεού. Εύχεστε υπέρ αλλήλων, λέει ο Λόγος του Θεού, για να ιατρευτείτε. Πολύ μεγάλη ισχύ έχει η ευχή του ανθρώπου του Θεού. Πολύ μεγάλη ισχύ έχει η ευχή του πατέρα προς τα παιδιά, γιατί τα αγαπάει. Και μάλιστα του αδύναμου, του γέροντα, της μητέρας, πολύ μεγάλη ισχύ έχει, γιατί τα αγαπάει τα παιδιά του. Γι' αυτό μη διστάζετε να εύχεστε και να χαίρεστε να απολαμβάνετε τις ευχές των αδελφών που έχουν αγάπη. Γιατί έχει μεγάλη ισχύ. Πόσο μάλλον να εύχεται σήμερα ο Χριστός για τον κάθε έναν από εμάς. Κύριε, κάμε η ευχή σου να είναι και για μένα. Πες το, αδερφέ, από μέσα σου. Κάμε η ευχή σου σήμερα να είναι και για μένα. Η ευχή του Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και μία ευχή, εύχομαι να ευωδούσε εις κάθε τι που κάμεις. Να έχεις την εύνοια του Θεού. Ό,τι αν κάνεις να ευωδούτε. Και ταυτόχρονα να υγιένεις. Ό,τι κάνεις να ευωδούτε, μην πάει το μυαλό μας στα γήινα, τουλάχιστον μόνο. Αλλά να πάει το μυαλό μας στα πνευματικά, πολύ περισσότερο. Αλλά και να υγιένεις, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στην ψυχή, που εκδηλώνεται με την καρδιά και την επιθυμία, και στο πνεύμα, που εκδηλώνεται με τη λογική και το σχεδιασμό και τις αποφάσεις. Να παίρνεις καλές αποφάσεις και να επιθυμείς το θέλημα του Θεού στην καρδιά σου και στη ζωή σου. Αλλά και στο σώμα να είσαι υγιής, δυνατός, ακολουθώντας πάντα τον Χριστό. Και ποια είναι η αιτία αυτής της ιδιαίτερης αγάπης του Ιωάννου και του Χριστού για αυτόν τον ευλογημένο αδελφό που λέγεται Γάιος? Δεν είναι πολλά πράγματα. Δεν του λέει γιατί είσαι πολύ ζηλωτής, γιατί είσαι πολύ πνευματικός άνθρωπος, ακόμη γιατί έχεις εμπειρίες με το Θεό, που είναι καλά όλα αυτά, γιατί έχεις μεγάλη πίστη. Αλλά του λέει δύο ωραία πράγματα, απλά αλλά τόσο αποτελεσματικά στην παρουσία του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς. Πρώτον, γιατί έχεις καλή μαρτυρία. Οι αδελφοί όταν έρχονται έχουν καλή μαρτυρία για σένα. Πόσο σοβαρό είναι να έχουμε καλή μαρτυρία ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Και αυτή η μαρτυρία είναι μόνο παρακυρίου, αδελφοί. Πόσο σοβαρό είναι να έχουμε καλή μαρτυρία και τη σωστή μαρτυρία. Γιατί υπάρχουν και μαρτυρίες καλές που δεν είναι σωστές. Παραδείγματος χάρη, αυτός είναι πολύ καλός χαρτοπαίχτης, όλους τους κλέβει. Μα καλή μαρτυρία, αλλά όχι ενώπιον του Θεού. Αυτός είναι πολύ μάγκας, συγχώρεσέ με κυρία μου, ή οτιδήποτε άλλο. Τι ωραία όμως μαρτυρία που ο Θεός θέλει να έχουμε. Αυτός όχι μόνο έχει την αλήθεια του Ευαγγελίου, και δεν είναι απλό να έχεις την αλήθεια του Ευαγγελίου, γιατί η αλήθεια του Ευαγγελίου δεν σπουδάζεται σε θεολογικά σχολεία που δεν τα κρίνουμε ούτε τα κατηγορούμε.
αλλά δεν σπουδάζεται από ανθρώπους. Η αλήθεια του Ευαγγελίου σπουδάζεται από τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο δάσκαλός μας, αλλά και ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τον Ιησού Χριστόν όταν μας διδάσκει. Αμήν, αδερφοί. Αλλά για να σε διδάσκει ο Θεός πρέπει πρώτα εσύ να το θέλεις. Πρέπει εσύ να το εξητάς, να το επιθυμείς και να ελπίζεις ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να μας διδάξει, να σε διδάξει και να με διδάξει. Και όχι μόνο να έχεις την αλήθεια που αποκαλύπτεται από τον Χριστό, αλλά και να περπατάς την αλήθεια, που αυτό είναι αποτέλεσμα του Πνεύματος του Αγίου, γιατί λέει η Γραφή, θέλετε λάβει δύναμη όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο με σας, επάνω σας. Δεν πρόκειται να μπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει στην αλήθεια του Ευαγγελίου εάν δεν είναι πάνω του η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, επειδή θέλεις και εξητάς την αλήθεια του Ευαγγελίου και επειδή θέλεις και εξητάς το περπάτημα μέσα στο Λόγο του Θεού, γι' αυτό διδάσκαλός σου θα είναι ο Χριστός και διοικητής σου ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και η ιδιαίτερη, σήμερα λοιπόν, άλλες φορές, προηγούμενες Κυριακές, νομίζω ότι ο Θεός μας δίδαξε για την ιδιαίτερη αγάπη που θέλει να έχουμε προς τον Κύριο εμείς. Σήμερα όμως μας διδάσκει ο Χριστός για την ιδιαίτερη αγάπη που θέλει να έχει Αυτός σε σένα. Μέχρι τώρα πολλές φορές είπαμε και θα συνεχίζουμε να λέμε, όσο ο Θεός επιτρέπει, για την ιδιαίτερη σχέση που θέλει ο Θεός να έχεις με τον Χριστό. Σήμερα όμως είναι κάτι το άλλο, το διαφορετικό. Πιστεύω πολύ καλύτερο. Θέλει να μας διδάξει ο Θεός για την ιδιαίτερη σχέση που θέλει να έχει ο Χριστός με σένα. Άλλο εσύ με τον Χριστό και άλλο ο Χριστός με σένα. Και είναι σχέση αγάπης, σχέση διδασκαλίας, διοίκησης, κατεύθυνσης. Και μην ξεχνάμε ότι ο μόνος καθηγητής στην Εκκλησία του Χριστού είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχουμε, αδελφοί, δασκάλους ανάμεσά μας. Δεν έχουμε καθηγητάς και δεν θέλουμε να έχουμε. Εμείς έχουμε ένα δάσκαλο, τον Ιησού Χριστό. Και ένα καθηγητή, τον Ιησού Χριστό. Και όλοι εμείς ταπεινωνόμαστε και λέμε, δίδαξέ μας και οδήγησέ μας, Χριστέ μου, εσύ, στην προσωπική μας ζωή. Και έρχεται ο Θεός τώρα με το λόγο του και λέει, τα θέλεις όλα αυτά? Εγώ έχω ετοιμάσει κάτι πολύ καλύτερο και σημαντικότερο από αυτό που φαντάζεσαι και ζητάς. Έχω προσδιορίσει μία ιδιαίτερη σχέση του Ιησού Χριστού με σένα. Δεν θα είναι μόνο ο ποιμένας σου ο καλός, ο δάσκαλός και ο καθηγητής σου, ο Κύριός σου και ο Θεός σου, αλλά θα είναι κάτι ιδιαιτέρως λεπτότερο, ειδικότερο, σημαντικότερο. Θα είναι ο φίλος σου, ο μεγαλύτερος και ο αδελφός σου, ο πρωτότοκος. Μία φιλική ιδιαίτερη σχέση. Γι' αυτό στο τέλος λέει, σε ασπάζονται οι φίλοι. Ασπάζουν τους φίλους κατ' όνομα. Ποιοι φίλοι? Οι φίλοι του Χριστού. Θέλεις να είναι φίλος ο Χριστός σε καθημερινή βάση, κάθε στιγμή? Καρδιακός φίλος, πολύ κοντά σου. Όχι να είσαι εσύ κοντά του, που είναι πολύ σημαντικό και το θέλει ο Θεός, αλλά να είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Ιησούς. Και να σας πω ένα παράδειγμα για μια τέτοια σχέση που θέλει ο Χριστός και να μας την αποκαλύψει και να μας τη φανερώσει και να μας την υποσχεθεί και να μας τη χαρίσει. Τη σχέση που κέρδισε, τη σχέση του που
κέρδισε η Μαρία η Μαγδαληνή εκεί στην εκζήτηση του νεκρού σώματος. Τη σχέση αυτή ο Χριστός ξεπέρασε τα όρια του Λόγου του Θεού. Και θέλω σε αυτό να μείνουμε. Εάν θέλεις ο Χριστός να ξεπερνάει κάθε όριο, ακόμη και τα όρια του Λόγου του Θεού, ακόμη και τα όρια του θελήματος του Θεού, με αυτή την ιδιαίτερη αγάπη εν αληθεία, τη ιδιαίτερη σχέση, τη φιλική και την αδελφική σχέση, δύο πράγματα να βάλουμε στην καρδιά μας σήμερα: να έχεις την αλήθεια και να περπατάς την αλήθεια. Πρώτον. Και δεύτερον, μάλιστα πριν πάμε στο δεύτερο, ομολογεί ο Ιησούς Χριστός: δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από του να βλέπω εσένα να περπατάς στην αλήθεια, και η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Να περπατάς ακριβώς στην αλήθεια, με επιμέλεια, με φροντίδα, με προσευχή, ακριβώς στα ίχνη του Χριστού. Και θυμάμαι, τώρα συγχωρέστε με, ίσως πάρω και 5-10 λεφτά περισσότερο. Μου είχε πει ο Θεός: θέλω να περπατάς στα ίχνη μου, και δεν ήξερα τι είναι αυτό. Και είπα: Κύριε, εξήγησέ μου το, σε παρακαλώ. Και μου δείξε μία όραση. Ενώ προσευχόμουν, ανέβαινα σε ένα βουνό που ήταν πολύ δύσβατο, αλλά έπρεπε να φτάσω στην κορυφή, όπως μας είπε και το Πνεύμα το Άγιο σήμερα. Αλλά ήταν τόσο δύσβατο που το περπάτημα ήταν δύσκολο και αδύνατον ήταν να φτάσω. Δεν υπήρχε μονοπάτι, δεν υπήρχε δρόμος, αλλά έπρεπε να φτάσω. Και στην αδυναμία μου είπα: Χριστέ μου, βοήθησέ με. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Χριστός, αλλά μπροστά μου. Έβλεπα την άσπρη πλάτη του, τα σανδάλια του και τα πόδια του. Και κατάλαβα ότι περπατούσε πολύ αργά, αλλά μου λέγε, αν και δεν μου λέγε, ότι πρέπει να βάζω το δεξί μου πόδι εκεί που σηκώνεται το δεξί πόδι του Χριστού, και να βάζω το αριστερό μου πόδι εκεί που σηκώνεται στη συνέχεια το αριστερό πόδι του Χριστού. Και το έκανα στην αρχή με δυσκολία, αλλά όσο δυσκολευόμουν, τόσο σιγά πήγαινε ο Κύριος. Σιγά σιγά όμως, καθώς προχωρούσε, προχωρούσα εγώ, αν και πήγαινε μπροστά, τον οδηγούσε η αδυναμία μου στην ταχύτητα, σιγά σιγά άρχισε και συνήθιζα. Και μόλις σήκωνε το πόδι του, έβαζα το πόδι μου. Και μόλις σήκωνε το πόδι του το άλλο, έβαζα το πόδι μου. Και τα μάτια μου ήταν στα ίχνη του Χριστού. Δεν κοίταγα δεξιά και αριστερά. Δεν κοίταγα, δεν διάλεγα εγώ το μέρος να περπατήσω. Δεν διάλεγα από ποιο μονοπάτι να πάω, όπως έκανα όταν ήμουν μόνος μου. Αλλά όλη μου η φροντίδα, η επιμέλεια και η προσοχή και η προσευχή εν τέλει ήταν να μπορώ να πατάω ακριβώς εκεί που σήκωνε το πόδι του ο Χριστός. Και σιγά σιγά το περπάτημά μου γινόταν εύκολο, γρήγορο. Και όσο μπορούσα, τόσο πιο γρήγορα προχωρούσε. Δεν χρειαζόταν να κάνω τίποτα εγώ. Μόνο να φροντίζω να κοιτάω τα ίχνη του και πάνω στα ίχνη του να πατάω. Και εκεί που πάταγα ήταν ομαλό το έδαφος, τακτοποιημένο. Και κατάλαβα τότε ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Αλλά ο Θεός είναι μαζί μου όταν προπορεύεται στη ζωή μου. Δεν είναι μαζί μου όπως μέχρι τότε σκεφτόμουν όταν με ακολουθεί. Τότε εγώ είμαι μαζί του. Αυτός θέλει να είναι μαζί μου, που σημαίνει να προπορεύεται και εγώ να τον ακολουθώ. Και γέμισε η καρδιά μου χαρά.
Και είπα, έτσι θέλω να περπατάω, Κύριε. Έτσι ακριβώς. Να μην βλέπω πουθενά, παρά μόνο στα ίχνη σου, παρά μόνο στο λόγο σου, παρά μόνο στο βηματισμό σου. Και ο βηματισμός μου, αδελφοί, ήταν ο βηματισμός του Χριστού. Όχι γιατί εγώ είχα τόσο καλό βήμα, αλλά γιατί ο Χριστός περπατούσε στις δυνατότητες τις δικές μου, στο βηματισμό το δικό μου και στην ταχύτητα τη δική μου, μόνο που εκπαιδευόμενος με το πέρασμα του χρόνου, το περπάτημά μου γινόταν όλο και πιο ασφαλές, όλο και πιο γρήγορο, και ήταν βέβαιον πια ότι εντός ολίγου θα έφτανα στην κορυφή. Αυτό θέλει και ο Κύριος. Όχι μόνο να ζούμε, αλλά και να περπατάμε στην αλήθεια, στα ίχνη Του, στο Λόγο Του, δοκιμάζοντες και εξητούντες πάντοτε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, το οποίο δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταφέρουμε. Ποτέ. Αν δεν είμαστε προσιλωμένοι μόνο στο Λόγο του Θεού, εγκαταλείποντας κάθε άλλο λόγο, κάθε άλλη συμβουλή, κάθε άλλη γνώμη, μόνο το Λόγο του Θεού. Αμήν, αδερφοί. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που τελειοποιεί τον άνθρωπο. Αγαπητέ, έργων άξιων πιστού πράτης, ότι κάμεις, οτιδήποτε κάμεις, και στους αδελφούς σου και στους ξένους. Υπάρχουν αδελφοί μέσα στην εκκλησία που είμαστε εμείς ή σε οποιαδήποτε εκκλησία και να είσαι, αλλά υπάρχουν και αδελφοί που είναι έξω από την εκκλησία, σε άλλα μέρη, σε άλλους τόπους. Και ο Θεός θέλει, όπως αγαπάς αυτόν που κάθεται δίπλα σου, και πρέπει να τον αγαπάς όπως ο Χριστός σας αγάπησε, έτσι να αγαπάς και αυτόν που θα φέρει ο Χριστός από έξω. Ποιος θα είναι? Μπορεί να είναι από την Πολωνία, από τη Ρουμανία, από τις αραβικές χώρες, μπορεί να είναι από την άλλη γειτονιά, αλλά ο Κύριος δεν θέλει διακρίσεις. Μπορεί να είναι από την Κύπρο, μπορεί να είναι από την Ουκρανία, από τη Ρωσία, μπορεί να είναι από την Αμερική, από το Μιζούρι ή το Μισισιπί ή από την Νέα Υόρκη, από οπουδήποτε και να είναι. Αλλά θέλει ο Χριστός να τους αγαπάς με τον ίδιο τρόπο, με την αγάπη που σ' αγάπησε ο Χριστός. Χαίρεται ο Θεός αυτό. Δοξάζεται ο Χριστός αυτό. Και η πρόθεσή Του είναι αυτή η ιδιαίτερη ευλογία. Γιατί? Γιατί ο Χριστός δεν αγαπάει μόνο σένα, αλλά αγαπάει και τον ξένο, και μάλιστα ιδιαιτέρως. Πιο πολύ από σένα αγαπάει τον ξένο, γιατί είπε «ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε». Μη δεν θέλει να τον φιλοξενήσεις στο σπίτι σου, που και αυτό απαραίτητο και πολλές φορές είναι, αλλά να τον φιλοξενήσεις στην καρδιά σου. Αυτό έχει σημασία. Να τον φιλοξενήσεις μέσα σου, στην ψυχή σου, και η καρδιά σου να είναι πλατιά σε όλους. Τότε, αδελφοί αγαπητοί, με αυτά τα δύο ωραία χαρακτηριστικά, την αγάπη και την αλήθεια, τότε ο Χριστός μας υπόσχεται αυτή την ιδιαίτερη σχέση της φιλίας, αλλά και της αδελφοσύνης αυτού του Ιησού Χριστού με σένα. Και εμείς λέμε, γιατί δεν είναι εύκολο? Μάλιστα, δεν είναι μόνο πολύ δύσκολο, είναι αδύνατον να είμαστε έτσι. Αλλά εμείς λέμε, Κύριε, θέλουμε όχι να είμαστε, να μας κάνεις έτσι. Αμήν, αδερφοί. Θέλουμε έτσι να μας κάνεις. Έτσι ακριβώς όπως ήταν ο Γάιος. Έτσι ακριβώς όπως ήταν ο Χριστός. Έτσι ακριβώς όπως θέλει ο Θεός να είμαστε. Γιατί θέλουμε στη ζωή μας να έχουμε ένα φίλο. Ένα φίλο. Αλλά δεν θέλουμε μόνο να έχουμε ένα φίλο, αλλά θέλουμε κάτι περισσότερο.
θέλουμε και ο Χριστός, ο Ιησούς, ο διδάσκαλος, ο Κύριος να έχει ένα φίλο, εμένα. Όχι εσείς για μένα, αλλά κάθε ένας για μένα. Θέλω ο Χριστός να έχει ένα φίλο, εμένα. Θέλεις, αδελφέ, ο Χριστός να έχει ένα φίλο, εσένα. Δεν θα είναι πολύ ωραίο, αδελφοί? Τι να σας πω? Θα σας πω κάτι που μου δείξε ο Θεός. Εάν το καταφέρεις, και δεν θα το καταφέρεις γιατί είσαι καλός, γιατί είσαι σπουδαίος, θα το καταφέρεις γιατί χαίρεσαι, γιατί το επιθυμείς, γιατί θέλεις να το υπηρετήσεις αυτό, τότε θα αστράψει φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου στη ζωή σου και από τα μάτια σου θα πέσουν τα λέπια και θα σου δώσει ο Χριστός νέα όραση, νέα μάτια, νέα μάτια που να βλέπουν και να αγαπάνε με τα μάτια του Χριστού και την καρδιά του Χριστού και πιο σωστά τα σπλάχνα του Χριστού. Και εμείς λέμε θέλουμε, Χριστέ μου, αμήν αδερφοί, να μας δώσει αυτή την καρδιά, να είναι ο φίλος μας, αλλά ιδιαιτέρως σήμερα. Και σας παρακαλώ να το πιστέψετε. Είναι η επιθυμία του Χριστού. Όχι να είμαι φίλος του, αλλά αυτός να είναι φίλος μου. Αμήν. Δεν ξέρω αν ανθρωπίνως μπόρεσα να σας δώσω αυτή τη μεγάλη διαφορά, αλλά πιστεύω ότι αν σηκωθούμε και προσευχηθούμε, όχι μόνο ο Χριστός θα μας φανερώσει αυτή τη μεγάλη, αν και τόσο ευαίσθητη διαφορά, αλλά και θα μας τη χαρίσει. Ας σηκωθούμε, σας παρακαλώ. Να προσευχηθούμε να μας χαρίσει ο Χριστός αυτή την ιδιαίτερη σχέση μαζί Του.